Πείτε μας και πόσο εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή επέλεξε μία τακτική κίνηση, όχι κίνηση τι έπρεπε να ψηφίσει, διότι εδώ πέρα η λίστα παίρνουμε ή δεν παίρνουμε τα λεφτά. 19 του μηνός πληρώνεται ομόλογο 10 δισεκατομμύριων ευρώ ή δεν πληρώνεται. 1η Ιουνίου δίνονται μισθοί συντάξεις ή δεν δίνονται. Αυτά ήταν τα διλήμματα τα χθεσινά. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι οραματίζονται την ανατροπή του συστήματος και λένε χάος και από την ανατροπή να έρθει κάτι καινούργιο. Εμείς δεν οραματιζόμαστε καμία ανατροπή. Αυτό ήταν το δίλημα και εκεί πέρα, σε αυτήν την ιστορική στιγμή, ή έπρεπε να πεις με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος ότι κύριε, εγώ δεν κρύβομαι. Δεν κρύβομαι πίσω από καμία πλειοψηφία. Και λέω ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και ήταν βαριά καρδιά, με πολύ βαριά καρδιά. Γιατί 30 χρόνια που υπήρξε κακή διακυβέρνηση, που υπήρχε κλεψιά, που υπήρχε οτιδήποτε, και εκεί δεν ευθυνόμαστε εμείς πουθενά. Και παρόλα αυτά έχουμε το θάρρος να βγούμε και να πούμε, ενώ δεν ευθυνόμαστε πουθενά, να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι η λύση. Θα ήθελα όμως κάτι για τις διαγραφές, αν μου επιτρέπετε, που είπατε. Φυσικά. Σε ένα ευρύτερο. Ακούστε, γίνεται. Αν έβγαινε δικός σας βουλευτής και έλεγε, εγώ για λόγους συνείδησης... Θα σας πω το εξής. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο βουλευτής πρέπει να λειτουργεί με τη συνείδησή του. Προσέξτε. Όχι, όχι, θα σας πω. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές που όταν πια φεύγεις από τις αρχές του κόμματος, δεν μπορείς να βρεις και σε εκεί. Φέρνω ένα παράδειγμα για να πάμε. Και σε εσάς έχετε θα σας πω. Εάν τυχόν σε εμάς λόγου χάρη κάποιος στις βασικές αρχές του κόμματος πίστευε ότι έπρεπε να ψηφίσει το μεταναστευτικό νομοσχέδιο, λέμε, προφανώς εκεί θα είχε μια στρατηγική επιλογή, δικαίωμά του, συνείδησή του, αλλά που φεύγει τελείως από τις αρχές του κόμματος. Δηλαδή εκ των πραγμάτων θα έθετε τον εαυτό του. Θεωρώ λοιπόν σαν συγκεκριμένο και σας το λέω ευθέως. Ότι τουλάχιστον για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μια τέτοια επιλογή ήταν προφανώς άρνηση προς την κυβέρνηση. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά κάποιος εκείνη τη στιγμή που θα έλεγε ότι εγώ διαφωνώ με αυτό, ότι άρνηται η κυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αυτά όλα, αναφέρομαι στην κυρία Πακογιάννη, εγώ θεωρώ ότι στον κόσμο τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να αιτιολογήσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία την απόφασή της. Γιατί ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, όχι, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο επαναστάτης, είναι ο αστός που θέλει στην πρώτη του μηνός να αποδοθεί, να πληρωθεί. Δεν αφήνεται τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει λαϊκός κόσμος σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορώ να εκφράσω τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κεντροδεξιός έχει μια αστική συνείδηση. Θέλει πρώτη του μηνός να πληρωθεί η σύνταξή του. Θέλει να πληρωθεί ο μισθός του. Εγώ μιλούσα με πολύ κόσμο και λέγανε, μα τι κάνουνε τώρα. Δηλαδή ποια είναι η άλλη λύση? Να εκποιήσουμε την περιουσία του δημοσίου μέχρι τις 19 Μαΐου για να πληρώσουμε? Αυτά ακούγαμε. Ξείς, θέλω να μάθω εδώ από την κύριε Χιτήρη. Ο λαϊκός κόσμος, όλα τα πολιτικά κόμματα είναι βιοπαλαιστής, εργαζόμενος. 92 χρόνια είσαι στο 7%. Είπα σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει λαϊκός κόσμος. 92 χρόνια και είστε στο 7%. Και λέτε για λαϊκούς αγώνες. Αφού είστε μια ικτρή μειοψηφία στην κοινωνία. Μην μου λέτε τώρα τίποτα άλλο. Μόνο τα σαλόνια των βαθύ πληθυντών. 92 χρόνια. Εσείς έχετε ονειρώξεις ότι έρχεται νέο 44. Θα καλεστείτε στα σαλόνια της ολιγαρχίας. Θα καλεστείτε. Αν συμφωνεί κύριε Ρίτσα. Θέλουμε λίγο να μάθουμε αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης. Συνέβαινε στους διαδρόμους της Βουλής. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε. Για τους 180, σε περίπτωση που πήγαινε η ψηφοφορία για τους 180. Αυτό, δηλαδή, ήταν, αυτό κύριο το ήταν προβληματισμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εννοείται. Διότι η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν 180, δεν θα μπορούσε παρά να ψηφίσει. Διότι, το είπε ο κύριος Σαμαράς, είπε μπορείτε και μόνοι σας να πάρετε την πλειοψηφία. Αν έβλεπε ότι δεν μπορεί μόνο του το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πλειοψηφία, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει. Τη βγάλατε από τη δύσκολη θέση, εννοείται. Εμείς δεν τη βγάλαμε. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι 151 είναι. Υπάρχει υπαγόρευση. Εμείς θεωρούμε. Εμείς θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε μεγάλο λάθος χτες ψηφίζοντας όχι. Διότι όπως γνωρίζετε δεν έχει άλλη πρόταση. Για να είμαστε τελείως ρεαλιστές. Δεν έχει άλλη πρόταση και δεν υπόθηκε άλλη πρόταση. Το δεύτερο είναι ότι η ιστορία του μηχανισμού της Ευρώπης έγινε ειδικά για την Ελλάδα. Όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης ψηφίζουν προκειμένου να δοθούν αυτά τα δισεκατομμύρια, τα 110 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα.
Και επομένως ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ο ίδιος επήγε στην Ευρώπη και ο ίδιος έβλεπε τους ομολόγους του ίδιου το κόμματος, Σαρκοζή, τον Μπερλουσκόνη, τη Μέρκελ, του λαού τη Ευρώπη. Ναι. Φαίνεται ανακόλουθο. Οι εκλογέ βγαίνουν, κύριε Παγκοσταντίνε. Φαίνεται ανακόλουθο τελείω με την απόφαση που πήρε χθε. Αλλά την πήρε για κομματικού προφανώ λόγου. Εγώ ένα μικρό ερώτημα έχω. Μικροκομματικού, θα έλεγα. Μικρό ερώτημα, έτσι πολύ απλό κτλ. Το θέμα είναι αν στην τριετία, ναι, σύντομα έτσι να μου απαντήσετε, θα μπορώ να ελπίσω ο συνταξιούχο, ο άνεργο, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ναι, αυτό είναι το. Αν δηλαδή αυτά που λέμε κεχτημένα, και δεν λέω τώρα τσακρότες, λέω τα κεχτημένα που έχουν δοθεί σωστά και πάρθηκαν με αγώνες των ανθρώπων, θα έρθουν πίσω. Κύριε Αρβανίτη. Γιατί ό,τι παίρνετε δεν ξανάρχεται. Κύριε Αρβανίτη, ξέρετε και όλος ο κόσμος που σας ακούει ξέρει ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Και παραμένει. Και παραμένει. Που σημαίνει ότι πρόκειται για μια κρίση και πρόκειται για μια διάσωση ή μη διάσωση. Επομένως, αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία και ελπίζουμε όλοι μας ότι εφαρμοζόμενα αυτά τα μέτρα θα μας οδηγήσουν σε μια κάποια διέξοδο. Δεν υπάρχει λύση. Και επομένως, αυτό σφίγγουμε όλοι τα δόντια μας, την καρδιά μας, θέλετε. Σας το λέω. Και επομένως, πρέπει αυτά να εφαρμοστούν για να φύγει η Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο. Ναι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το βήμα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, κύριε Τινόπουλε, όπως με ενημερώνει τώρα η Κατερίνα, ο Στράτος Οπαλής από τη Ριγίλης λέει ότι πριν από λίγο προσήλθε στη Ριγίλης ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ρωτήσαν λοιπόν για τη χθεσινή κίνηση της κυρίας Μπακογιάννη και είπε, επιλέξει, είναι ευτύχημα το ότι ψηφίστηκαν εχθές τα μέτρα. Κατάψυξε. Ήθελα μια αντίδραση λοιπόν, χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση. Είπε αυτό. Χαρακτήρισε ευτύχημα το γεγονός ότι ψηφίστηκαν και πέρασαν τα μέτρα. Ακούστε, επειδή ακούω. Και έτσι, μα ως ο κύριος Νόπλος ευτύχημα ως επιχείρημα, το θεωρεί δυστύχημα. Και παρουσιάζεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, τους βλέπουμε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός μαζί, παρουσιάζονται σαν έτσι υπέρμαχοι του πολιτικού θάρρους. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές είχε πει την αλήθεια στην ελληνική κοινωνία. Όταν ο κύριος Παπανδρέου έλεγε εκείνο το αμίμητο ότι λεφτά υπάρχουν. Και είδατε πριν από 5 μέρες ο κύριος Προβόπουλος είπε ότι ο κύριος Παπανδρέου ήταν απολύτως ενήμερος για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Μην μας κάνουν λοιπόν μαθήματα πολιτικού θάρρους. Πολιτικό θάρρος ήταν όταν δεν μπαίνατε στο βατοπέδι. Ενοχλήστε, κύριε Πλεύρη. Δεν μπαίνατε στο βατοπέδι. Φοβόσασταν τι θα ψηφίσετε για τα μυστική ψηφοφορία. Δεν σας διάκοψα, κύριε Πλεύρη. Αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλείστε γιατί δεν ξέρετε τι να πείτε στους ανθρώπους. Αλλά δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και δεν θα κάνουμε αντιπαράθεση δυο μας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς επιδείξαμε πολιτικό θάρρος. Οπότε, εκεί που πρέπει να το επιδεικνύουν οι πολιτικές δυνάμεις, παραμονές εκλογών. Ακολούθησαν οι εκλογές, σεβαστή ψήφος της ελληνικής κοινωνίας, βγήκε το ΠΑΣΟΚ, επί 7 μήνες οδηγήσανε τη χώρα εκεί που την οδηγήσανε. Και το πολιτικό θάρρος το θέλετε έγινε... και το 7. Με συγχωρείτε κύριε Αρβανίτη, εμείς είπαμε ότι μας περιμένουν 2 δύσκολα χρόνια. Το είπαμε ευθέως στην ελληνική κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε το περίφημο εκείνο ότι λεφτά υπάρχουν. Έρχομαι στο άλλο που είπατε, κύριε Χιτήρη. Έρχομαι στο άλλο που είπατε. Γιατί φύγατε από την κυβέρνηση, μας το λέτε και αυτό. Γιατί το σκάσετε από την κυβέρνηση και παραδώσετε. Κύριε Χιτήρη, εγώ θυμάμαι πριν από τις εκλογές του 2009, εσείς φωνάζατε και θέλατε εκλογές και εκβιάζατε εκλογές για πάνω από ένα χρόνο. Ευτυχώς που λέγοντας, είναι η κυβέρνηση των ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ότι θα χρησιμοποιήσετε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι αυτός ο εκβιασμός τον οποίο κάνατε επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αν το θέλετε, πώς να το πει κανείς, η ανασφάλεια στην οποία οδηγήσατε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία δεν ευθύνονται για το έλλειμμα το οποίο εκτινάχθηκε? Σας πέρασε από το μυαλό να είναι ο κύριος Καραμανλής σήμερα πρωθυπουργός? Σας λέω λοιπόν, ο κύριος Καραμανλής. Σας πέρασε από το μυαλό αυτό? Είπε την αλήθεια στην ελληνική κοινωνία. Σας πέρασε να ήταν σήμερα πρωθυπουργός? Λεφτά υπάρχουν και μετά πήγατε και γίνατε και διασύρατε τη χώρα σε όλη την Ευρώπη περιφερόμενος από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα ο κύριος Παπανδρέου. Αλλά για να μην μακρηγορήσω σε αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Επειδή αναφέρεστε συνεχώς και δήθεν στο ομόλογο το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί, είναι σημαδιακό, κύριε Χιτήρη, αυτό. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το ομόλογο? Είναι ένα ομόλογο 30 ετών και αναφέρεται στα χρέη τα οποία δημιουργήσατε εσείς στη δεκαετία του 1980. Αυτό το ομόλογο πρέπει να αποπληρώσουμε τώρα και έρχεστε και μας λέτε, ότι θα χρεοκοπήσει η χώρα. Μα τι λέτε? Και έρχεστε και μας λέτε ότι θα χρεοκοπήσει ακόμα. Διπλασιάζετε το χρέος και μιλάτε και κιόλας. Και κάτι ακόμα, κύριε Χιτήρη, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας, δεν τα λέτε ξέρετε αυτά. Πάρα πολύ καλά
ότι θα μπορούσατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι θα μπορούσατε να πάρετε και ένα δάνειο και 7 και 8 δισευρώ όταν είχατε τη δυνατότητα να το πάρετε με τα spread στις 200, στις 250 μονάδες, στις 135 που σας τα παραδώσαμε. Μας οδηγήσατε λοιπόν εδώ και άρχιστε τώρα και μας θέλετε να συνυπογράψουμε στην παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Και εγώ θα συμπληρώνω και κάτι ακόμα. Πολύ φοβάμαι κύριε Χιτήρη, ότι μετά το κουρέλιασμα της Ελληνικής... Ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγη ώρα.